από την στιγμή την οποία τον γνώρισα και τον είδα, ξέρω εγώ, 4 ετών, 5 ετών, δεν θυμάμαι πόσο ήταν ακριβώς. Σε αυτό το παιδί είδα αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή και το πίστευα ακράδαντα. Και είχα την τύχη, ήμουνα πολύ κοντά του, τον πίστευα πάρα πολύ και αυτός έδειξε απεριόριστο σεβασμό σε αυτό το οποίο κατάφερα κι εγώ. Είχε κάποια στοιχεία σαν χαρακτήρας και σαν άνθρωπος μετριοπαθής, το να δουλέψει, το να θέλει να ακούσει. Διαχειρίστηκε πάρα πολύ μεγάλη πίεση από πολύ μικρή ηλικία και κατάφερε να τη σηκώσει στους ώμους του. Και είναι κάποιοι εκ των λόγων από τους οποίους τον βλέπουμε κιόλας εδώ να πρωταγωνιστεί. Είχα και έχω πάρα πολύ καλή σχέση και ανά πάσα ώρα και στιγμή θα πάω κάποια στιγμή να τον συναντήσω πάλι και να είμαι κοντά του. Το θέλει και αυτός και μου το έχει πει κιόλας και τηλεφωνικώς στις επαφές την οποία έχουμε. Είχα την ευκαιρία να κάνω ένα ταξίδι μαζί του γύρω στο δίμηνο, ένα δίμηνο να κάνουμε ένα tour μαζί όταν ακόμα ήταν στα juniors. Την χρονιά την οποία κέρδισε το Wimbledon στα Juniors, αν δεν απατώμε, είχαμε πάει και στο Roland Garros, είχα πάει μαζί του, αλλά και στην αρχή της χρονιάς, ένα tour στην Αυστραλία, μπράβο, παίζοντας κάποια τουρνουά, παίζοντας τα Australian Open και κάποια τουρνουά τα οποία ήταν πριν το Australian Open και μετέπειτα. Τον έχω ζήσει πάρα πολύ κοντά και ήταν μια μετοχή για μένα, την οποία τον έχω παίξει, έχουμε παίξει παρτενέρ μαζί, διπλά έχουμε κερδίσει τίτλους σε future level, 4 αν δεν απατώμε, αλλά ήταν μια μετοχή για μένα την οποία ήξερα ότι ήταν ένα κομμάτι χρυσού. Ήξερα ότι δηλαδή είναι μια μετοχή την οποία μπορείς να βάλεις λεφτά και να σου, χαριτολογώντας το λέω αυτό το πράγμα βέβαια, ότι θα εκτιναχθεί. Γιατί μπόρεσα να καταλάβω την κράση του από ότι είναι φτιαγμένος, από το εύρος του παιχνιδιού του το οποίο είχε και το πώς μπορούσε να διαχειριστεί την πίεση από πολύ μικρό παιδί, γιατί είχε πολλά να διαχειριστεί με πολύ δύσκολες συνθήκες, τις οποίες και οικογενειακά και οικονομικά, και μπόρεσε αυτό το παιδί και τα σήκωσε αυτό το βάρος το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και πλέον ήμουνα 100% σίγουρος ότι αυτός θα έχει λαμπρό μέλλον. Και όντως χαίρομαι το οποίο το αποδεικνύει και με τέτοια δυναμική, η οποία είναι απεριόριστη και τεράστια. Και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο ότι μπορούμε να δούμε να έχει διάρκεια αυτό το πράγμα το οποίο κάνει και να δούμε γιατί όχι και ένα παίχτη μέσα στη δεκάδα ή και έναν παίχτη να διεκδικεί ένα Grand Slam τίτλο που για τα ελληνικά δεδομένα είναι κάτι σαν όνειρο. Νομίζω ότι αυτό που έχει συμβεί ήδη είναι απεριόριστο. Είναι τρομερό. Αυτό που αφήνει σαν παρακαταθήκη τώρα πίσω, το να γυρίζει ο κόσμος και να βλέπει τώρα και να είναι κορφωμένος στις οθόνες κτλ. Και να βλέπει τένις και να ξαφνικά όλοι να εκφέρουν άποψη για να μιλάνε για το φόρνο, για τον μπάκετ, από το πουθενά. Βέβαια αυτό έχει μια κωμικότητα, βέβαια, αλλά απ' την άλλη είναι και τόσο ωραίο συνάμα. Έχει μια κωμικότητα, αλλά έχει... Νομίζω το δικαιούμαστε και ως εθνική κληρονομιά λόγω των παραλιών και της πολύς ξυλορακέτας. Ναι, σύμφωνοι, παιδί μου, αν το δεις έτσι, ναι. Οι άλλοι λένε ότι λόγω του φελού και της μπάλας, της οποίας βάζει τον Κοτσαδόρο πίσω και τα λοιπά, έχει τέτοιους παραλληλισμούς και χαριτολογήματα τα οποία μπορείς να κάνεις. Αλλά όσο κωμικότητα και αν έχει αυτό το πράγμα, άλλο τόσο ωραίο είναι το να ξυπνάει έναν λαό και αυτουνού το story, έχω ξαναπεί, ότι είναι ό,τι πιο ελπιδοφόρο για την ίδια τη χώρα. Γιατί, τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το πράγμα, το οποίο το λέω και το ξαναλέω γιατί το ζεις από κοντά, είναι αυτό κατά την ταπεινή μου γνώμη το οποίο χρειάζεται η χώρα. Ξεκίνησε με όλα τα odds εναντίον του, δεν έσκυψε το κεφάλι από κάτω, κράτησε τρομερά πολύ μεγάλο φορτίο, διαχειρίστηκε πίεση και στο τέλος δικαιώθηκε. Είναι κάτι το οποίο σαν μήνυμα, εγώ προσωπικά αν ήμουν εταιρεία η οποία... αν θέλεις δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και έχει ένα έξυπνο marketing και μπορούν να ανοίξουν τα μάτια τους αυτόν τον οποίον θα είχα βιτρίνα και το story του οποίου θα είχα βιτρίνα και θα το βγάζα μπροστά θα λεγόταν Τσιτσιπάς, Στέφανος Τσιτσιπάς. Γιατί όσο και αν τον κλωτσούσαν από πολλές πλευρές να πέσει κάτω και τον πατέρα και τον ίδιο κρατήθηκαν, μείνανε, πίστεψαν στο όραμά τους. Θυσίασαν τα πάντα γιατί ξέρεις όπως και στις business όπως και παντού αν δεν, if you don't sacrifice things δεν γίνεσαι ποτέ επί τη συντηρητική οδού αν οδεύσεις θα φτάσεις και θα έχεις και συντηρητικό outcome. Αυτοί παίξανε, πιστέψαν σε αυτό το πράγμα, μπορεί να δανείστηκαν, μπορεί να χρεώθηκαν, ζήσανε, τα βάλαν όλα στο τραπέζι ακριβώς, αλλά they stick to their plan, κατάλαβες, και δες τώρα
αυτά που βάλαν στο τραπέζι μπορεί να είναι peanuts. Peanuts. Μπορεί να είναι ένα βδομαδιάτικο το οποίο μπορεί να βγάζει. Αυτό και είναι. Το αξίζει. Το αξίζει, αλλά αυτό είναι ένα μήνυμα για το έθνος ολόκληρο. Το οποίο είναι ένα έθνος το οποίο ξέρεις πολύ καλά ότι έχει μάθει να επαναπαύεται, έχει μάθει να είναι χαλαρά. Εγώ, αν είμαι εταιρεία, αυτό θα ήταν η βιτρίνα μου. Θα σου έλεγα πριν ότι σαν εταιρεία θα μπορούσε να είναι και έτσι παράδειγμα για ένα υπουργικό συμβούλιο για τη χώρα. Σε όλα. Αλλά σε όλα. Επειδή αυτό αντιβαίνει στο βασικό κανόνα τη χώρα, δείξα μου το εύκολο χρήμα. Στο τέλος δεν υπάρχει εύκολο. Ακριβώς, δεν υπάρχει εύκολο. Γι' αυτό σου είπα ότι είναι εξωκρατικό. Δεν γίνεται, δεν φτάνει εύκολα. Γι' αυτό, όταν μου είπε στην αρχή ότι συζητούσαμε λίγο εκτός, που μου έλεγε κατά πόσο τι χαρακτηριστικά, τι στοιχεία έχει, σου λέω τα αποτελέσματά του. Αποδεικνύουν και το ποιόν του χαρακτήρα του και των χαρακτηριστικών των οποίων τον διέπουν σαν άτομο. Αλλιώς δεν πας εκεί. Αν είσαι, ξέρω εγώ, ονειροπαρμένος ή αν, ξέρω εγώ, δεν έχεις your feet on the ground, you don't reset your goals all the time, δεν έχεις το σωστό mindset, δεν είσαι εκεί. 19 χρονών να είσαι, να συγκαταλέγεις στους άντρες στο top 20 του planet. It's a huge feat. It's a huge. Οπότε νομίζω, αλλά αυτό είναι πολύ καλό να το ακούει ο κόσμος, να το αντιλαμβάνεται, για να αντιλαμβάνεται και το εύρος του επιτεύγματος αυτού. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το πράγμα το οποίο έχει κάνει ίσως είναι από τα μεγαλύτερα πράγματα του ελληνικού αθλητισμού ever, το οποίο έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή. Εδώ είναι ίσως από τα μεγαλύτερα κατορθώματα και σε αυτό το νεαρό της ηλικίας του, στον στίβο τον ταινιστικό αυτόν τον οποίο τυχαίνει να τον γνωρίζω. Και θέλω να αναδείξω αυτό το εύρος αυτού του κατορθώματος. Συγκεκριμένα, νομίζω μιλάω με πολύ πάθος και είναι προστιμένης. Μιλάω, νομίζω, με μια αντικειμενικότητα, όχι τόσο επειδή δεν μιλάω. Πολλοί νομίζουν ότι μιλάω επειδή είμαι φίλος μου, επειδή έχω καλή σχέση κτλ. Όχι, αλλά βλέπω αντικειμενικά αυτό το οποίο έχει καταφέρει και θέλω να δίνω μια αληθινή διάσταση των πραγμάτων μέσω της δικιάς μου.